Λειτουργική. Ερμηνείες και παρερμηνείες στην τάξη της Εκκλησίας. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου. Λειτουργικό μας σεμινάριο, συνεχίζοντας αυτήν την προσπάθεια της κατηχήσεως, η οποία ως φαίνεται πιάνει τόπο και πολλοί άνθρωποι που ακροάστε αυτόν τον Λόγο του Θεού αγαπάτε αυτά τα πράγματα της Θείας Λατρείας, γιατί ως φαίνεται η Θεία Λατρεία είναι η πιο αδικημένη στην λειτουργική, στη ζωή της Εκκλησίας μας, γιατί μπορεί να ξέρουμε, ας πούμε, πολλά πράγματα θεωρητικά περί της πίστεώς μας, αλλά όταν αγνοούμε την βάση της πίστεως και τη βάση του Ευαγγελίου μας, που έχω πει πολλές φορές ότι κάποιος καθηγητής είπε σε ένα συνέδριο λειτουργικό ότι η βάση της Αγίας Γραφής είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας. Έχει πολύ δίκιο. Γιατί όταν δεν ξέρουμε τη λατρεία της Εκκλησίας μας, πάμε πάντοτε στα τυφλά. Βλέπετε πόσες φορές κάνουμε ερωτήματα στους κληρικούς μας, στους επισκόπους μας, στους κατηχητές μας, στους θεολόγους μας για τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και ένα πρόσφατο που έχω μονίμως έτσι στη σκέψη μου είναι αυτή η πολύ μεγάλη απορία που έχουν οι άνθρωποι. Τι γίνεται με το μεγάλο αγιασμό, τι γίνεται με το μικρό αγιασμό, τα ίδια ερωτήματα ατελείωτες φορές τα έχουμε πει, τα έχουμε εξιχνιάσει και η απορία μονίμως λείπει. Συμβαίνουν δύο τίνα. Ή όταν εξηγεί ο ιερεύς, ο νους μας περιπολών και τριβάζει και βρίσκεται πολύ μακριά, ή κατά το δις και το λαϊκότερον λεγόμενον μπενάκης και βγενάκης, ή από την άλλη μεριά σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα αντιληπτικότητας. Διότι δεν νοείται. Για όλα τα γνωρίζουμε, όλα τα κατέχουμε, τα πάντα δηλαδή μέσα στην κοινωνία, τι γίνεται στο πολιτικό σγίγνεσθε, στο κοινωνικό σγίγνεσθε, δεν ξέρουμε όμως στα της λατρείας, το της λατρείας πραγματικά λειτουργικό τυπικό, και πάντα ρωτάμε τα ίδια και τα ίδια, και πραγματικά λένε πολλοί άνθρωποι που αγαπούν αυτά τα πράγματα και τα ακούνε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, λένε να τα λέτε, εμείς τα λέμε, αλλά το ζήτημα είναι τι αυτιά ακούνε από αυτά που ακούμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα λοιπόν η αντιληπτικότητα αυτού του πράγματος και η εφαρμογή. Γι' αυτό είπα στην αρχή του λόγου μου ότι η πράξη λείπει. Όταν μαθαίνουμε κάτι, το εφαρμόζουμε. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε 10.000 φορές και σε άλλον ιερέα και σε άλλον ιερέα. Αυτό είναι το τυπικό της Εκκλησίας μας. Αυτό ορίζει η τάξη της Εκκλησίας μας. Και ό,τι λέμε εδώ, στο λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι επιστημονικώς κατοχυρωμένο. Το έχουμε πει, δεν υπάρχει αμφισβήτηση περί αυτών των πραγμάτων. Καλά, θα μου πεις, είσαι αλάθητος. Όχι. Αλλά ό,τι διαβάζουμε και ό,τι λέμε είναι κατοχυρωμένο επιστημονικώς, τουλάχιστον μέχρι τα μέχρι σήμερα δεδομένα τα επιστημονικά. Διότι, όπως ξέρετε, και η επιστήμη πολλές φορές μετά από χρόνια αλλάζει τα δεδομένα της. Όταν έχουμε ανακαλύψεις νέων χειρογράφων λειτουργικών κωδίκων, και οι νέοι επιστήμονες ανακαλύπτουν κάτι, το ανακοινώνουν σε συνέδρια και το παίρνουμε εμείς που παρακολουθούμε τα δρόμενα της επιστήμης της λατρείας, της ιστορίας της λατρείας μας, και έτσι κάνουμε την ιστορική μας σύνθεση μέσα στο μυαλό μας καλύτερη και την αποδίδουμε και σε εσάς να γνωρίζετε κι εσείς τι είναι η λατρεία, η ορθόδοξη λατρεία της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε την τελευταία φορά στο λειτουργικό μας σεμινάριο για τους εξορκισμούς. Και είπαμε ότι οι εξορκισμοί, εφόσον βρίσκονται μέσα στο βιβλίο της Εκκλησίας μας, είναι η ευχολογία της Εκκλησίας μας, και θα ήθελα να επεκταθώ λιγάκι σε αυτό το θέμα, έτσι κάνοντας κάποιες περαιτέρω έτσι επισημάνσεις για την καλύτερη κατανόηση του όλου θέμα. Το ρήμα εξορκίζω, όπως καταλαβαίνουμε, σημαίνει δεσμεύω κάποιον με όρκο. Αυτό ακριβώς λένε τα λεξικά μας. Για την Εκκλησία σημαίνει η δια των προσευχών και ιεροπραξιών αποδίωξη των δαιμονίων, η οποία έχει τη μορφή της οικεσίας, της παρακλήσεως. Κάθε ευχή της Εκκλησίας που διαβάζει ο ιερεύς έχει τον παρακλητικό, οικετευτικό αυτό τόνο που μεσιτεύει προς τον Θεό για τους πιστούς οι οποίοι ζητούν την ίαση από τα προβλήματά τους.
Και εν προκειμένου στην Εκκλησία εξορκίζω σημαίνει οικετεύω το όνομα του εν Τριάδη Θεού να φυγαδευθεί η δύναμη του διαβόλου από κάποιον άνθρωπο που υποφέρει. Αυτό σημαίνει εξορκισμός. Όταν δεν χρησιμοποιείται η λέξη εξορκιστής, η λέξη εξορκίζω σημαίνει διαβάζω ευχή, οπότε εξορκιστής ιερέας είναι αυτός ο οποίος διαβάζει αυτές τις ευχές. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα εξορκίζω και υποδηλώνεται η δια των προσευχών και ιεροπραξιών αποδίωξη των ακαθάρτων πνευμάτων. Ο εξορκισμός σύμφωνα με τον καθηγητή της δογματικής, τον Ανδρούτσο, είναι μια μυστηριώδης τελετή, όπως και όλες οι τελετές της Εκκλησίας μας. Είναι μυστήριο. Και είπαμε, το ρήμα μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μείο, που σημαίνει κρατώ το στόμα κλειστό. Αυτό σημαίνει. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω, περαιτέρω, στην ευρεία έννοια, δεν μπορώ να ερμηνεύσω το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν έχω την δυνατότητα. Ο αρχαιότερος όμως όρος της λέξης εξορκισμός είναι η λέξη επορκισμός. Όχι εξορκισμός, είναι επορκισμός. Γι' αυτό και λέγεται επορκιστών έλεον το λάδι, το οποίο διαβάζουμε στις βαπτίσεις προκειμένου να λείψουμε όλο το σώμα του παιδιού ή του μεγάλου ανθρώπου που βαπτίζεται, λέγεται επορκιστικό έλαιο ή εξορκιστικό έλαιο. Λέει ο μάρτυρας και φιλόσοφος Ιουστίνος που γιορτάζει ο μάρτυρας αυτός 1η Ιουνίου, θα τονίσει την αρχαιότατη αυτή πράξη της Εκκλησίας μας λέγοντας «παν δαιμόνιον εξορκιζόμενον, τη δυνάμη του Ιησού ονόματος νικάτε και υποτάσσετε». Δηλαδή δεν υπάρχει πανίσχυρο δαιμόνιο, όπως σήμερα πολλοί διατείνονται, γιατί δηλαδή δεν βγαίνει το δαιμόνιο, έχω δαιμόνιο κτλ. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί κάθε τι που διαβάζεται στο όνομα του Χριστού, το όνομα του Χριστού το εξορκίζει, δηλαδή το αποδιώχνει. Δεν μπορεί στη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού να σταθεί τίποτα μπροστά. Γι' αυτό και νικητής πάντα βγαίνει ο Χριστός. Και φυσικά αυτός που είναι δεσμευμένος υπό του δαίμονος, έχει την δυνατότητα να σωθεί. Και κάθε δαιμονισμένος έχει τη δυνατότητα να σωθεί και κάθε άνθρωπος που πάσχει ή ελάβαινεται υπό δαιμονίων δύναται να σωθεί εφόσον υπάρχει η πίστη στο Θεό. Από την ίδια ρίζα προήρθε και η λέξη ξόρκι, τα οποία ακούμε πολλές φορές, αλλά αυτό έχει μία άλλη έννοια στην γλώσσα την ελληνική, που για τους μάγους σημαίνει κάποια μαγική ευχή. Όταν λέμε ξόρκια, αμέσως δεν πάει ο νους μας στην ιερατική, στην εκκλησιαστική έννοια του όρου, αλλά μόλις ακούς αυτή την έννοια, αυτή τη λέξη, ο νους πάει σε μια μαγική ευχή για την αποδίωξη του δαίμονα. Τώρα δαίμονας δαίμονα δεν βγάζει, τώρα πώς αυτό νοείται είναι ένα θέμα πολύ ευκολονόητο να το κατανοήσουμε, διότι οι μάγοι που ασχολούνται συνήθως με αυτά τα πράγματα, με την δύναμη του σατανά τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και σατανάς σατανά δεν βγάζει. Αντίστοιχη της λέξεως ξόρκη για την Εκκλησία χρησιμοποιείται η λέξη ευχή. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δηλαδή δεν λέμε θα πάω στον Πάρμα να με ξορκίσει, αλλά λέμε θα πάμε να με διαβάσει μια ευχή. Για τον λόγο αυτό εξορκισμός είναι κατ' ουσίαν επιτίμηση του διαβόλου και όλων των σατανικών δυνάμεων δια των ευχών της Εκκλησίας μας. Οι ευχές είναι τα μέσα, είναι συγγραφές. Προσέξτε όμως, οι ευχές της Εκκλησίας μας δεν έπεσαν από τον ουρανό, όπως και τα Ευαγγέλια δεν πέσαν από τον ουρανό, όπως και τα αποστολικά κείμενα, τα οποία διαβάζουμε επιστολές του Αποστόλου Παύλου, δεν έπεσαν από τον ουρανό. Μην έχουμε τέτοιου είδους θεωρήσεις, τις οποίες δυστυχώς έχουν πολλοί οι οποίοι προτεσταντίζουν στη ζωή της Εκκλησίας μας, οι οποίοι νομίζουν ότι έπεσε το βιβλίο, το Ευαγγέλιο μας από τον ουρανό. Ίσως δεν εννοούν κατ' ουσίαν αυτό οι Ορθόδοξοι, γιατί πιστεύουν κατά βάση ότι τα κείμενα αυτά είναι θεόπνευστα. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι θεόπνευστο το κείμενο. Αυτό ίσως προσπαθούν να πούν και το λένε με άλλες λέξεις. Δεν πέφτει το βιβλίο από τον ουρανό, το συγγράφει κάποιος συγκεκριμένος Ευαγγελιστής, Απόστολος, μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο
τον οποίο όπως εμείς τον ζούμε τώρα, είμαστε, διάγουμε το έτος 2016 και οι Απόστολοι είναι σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά η φώτιση του Θεού, η θεοπνευστία αυτό που λέμε των γραφών, δεν έρει το ανθρώπινο στοιχείο της συγγραφής. Άρα λοιπόν και οι ευχές της Εκκλησίας που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο, δεν έπεσε το ευχολόγιο από τον ουρανό, αλλά συνεγράφει από θεόπνευστους πατέρες, οι οποίοι ζούσαν μέσα στην Εκκλησία, υπέθεραν μέσα στην Εκκλησία, χαιρόταν μέσα στην Εκκλησία και εξαιτίας των πολλών περιστάσεων της ζωής του ανθρώπου, οι οποίες περιστάσεις είναι πάρα πολλές, και ο άνθρωπος ζητά ανά πάσα στιγμή και σε κάθε χρόνο και τόπο να διαβαστεί για το συγκεκριμένο πρόβλημά του. Η Εκκλησία έκανε ευχές για τους αρρώστους, ευχές για τους και κοιμημένους, ευχές για το αυτοκίνητο που θα ανεβούμε πάνω και θα οδηγήσουμε, και για το ποδήλατο ακόμη, για οτιδήποτε είναι όχημα, και για το μηχανάκι ακόμα, και για το αεροπλάνο έκανε ευχές η Εκκλησία. Και πώς είναι το να έπεσε από τον ουρανό η ευχή για το αεροπλάνο, που το αεροπλάνο ας πούμε είναι γέννημα του προηγουμένου αιώνα, και εμείς τώρα να έχουμε αυτές τις αντιλήψεις. Γι' αυτό το λειτουργικό μας σεμινάριο τοποθετείται και σε αυτό το θέμα, ότι οι ευχές της Εκκλησίας μας είναι γεννήματα της εκκλησιαστικής πράξης, της αγωνίας, του πόνου, της χαράς των ανθρώπων, προκειμένου η Εκκλησία να ευλογήσει κάθε έκφανση της ζωής της ανθρώπινης, από την γέννηση ας πούμε του παιδιού μέχρι τον θάνατο, ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν ορίζεται σε συγκεκριμένα χρόνια, αλλά έχει σε κάποιον άνθρωπο να είναι 70, σε κάποιον είναι 80, σε κάποιον είναι 90, σε κάποιον Μαθουσάλα μπορεί να είναι πάνω από 100 χρόνια να ζήσει. Έτσι, οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στη ζωή του, η Εκκλησία το έχει αυτό χρησιμοποιήσει και έχει φτιάξει ειδικές ευχές, οι οποίες ευχές λέγονται της Εκκλησίας μας αυτές, τις οποίες διαβάζει πάντοτε ο κληρικός και ποτέ δεν τις διαβάζει κάποιος λαϊκός. Γι' αυτό και τους εξορκισμούς που δυστυχώς σήμερα βλέπουμε από ανθρώπους που περνάνε και έχουν όντως προβλήματα πολλοί άνθρωποι και λένε να πήγαμε στο τάδε μέρος και μας έδωσαν να διαβάσουμε εμείς τους εξορκισμούς του τάδε Αγίου, να διαβάσουμε τις τάδε ευχές του Αγίου. Εμείς λοιπόν αντιτείνουμε με τα λόγου γνώσεως ότι οι ευχές δεν δίνονται να διαβάζονται από τους λαϊκούς, αλλά μόνο από τους κληρικούς, τους κατέχοντες το χάρισμα της ειδικής ιεροσύνης. Ιδάλλως θα ήταν γενικευμένο όλα τα πράγματα, θα μπορούσατε κι εσείς να μπείτε στο Ιερό Βήμα, να αρχίσετε να βάζετε πετραχίλια και να λειτουργείτε. Αλλά δεν γίνεται αυτό, διότι η Εκκλησία ορίζει ποιος θα είναι ο διαβαστής, ποιος θα είναι ο λειτουργός, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος τελεί τα μυστήρια. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, πόσες φορές πέφτουμε σε πλάνη όταν δεν ακούμε και τους πνευματικούς μας, όταν έχουμε άποψη για όλα τα θέματα ή γιατί μας βολεύει να τους διαβάζουμε εμείς, προκειμένου να μην πάμε να περιμένουμε τον ιερέα που έχει και άλλα άτομα να διαβάσει, γιατί δεν θέλουμε να περιμένουμε. Άλλο είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Οφείλουμε να είμαστε συντεταγμένοι και να πειθόμεθα της ηγουμένης. Πείθεστε της ηγουμένης και υπήκητε, λέει ακριβώς μέσα στην Αγία μας Γραφή. Εξορκιστές για την Εκκλησία είναι οι ιερείς που διαβάζουν ευχές για να φύγουν τα δαιμόνια. Εξορκιστές μπορεί να είναι και οι μάγοι, με σκοπό όμως τι, να παρασύρουν τους ανθρώπους στο σατανά. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Δεν καταφεύγουμε. Βλέπω πολλές φορές και με τα λύπης το λέω ως πνευματικός εξομολόγος που κάθομαι στο εξομολογητήριο και ακρόμω επί ώρες ανθρώπους, είτε ενωρίτες είτε εκτός ενωρίας, που παρότι βρίσκονται στην Εκκλησία, στη δύσκολη περίπτωση τσουπ τρέχουν αμέσως στο medium να τους λύσει το πρόβλημα. Ή πάνε στο μάγο να τους λύσει, να τους ρίξει τα χαρτιά στις γυάλες και οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν δείχνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Δείχνει ότι δουλεύουμε σε δύο κυρίους, και στο σατανά και στο Χριστό. Αλλά το είπε ο ίδιος ο Κύριος μας, ουδήναστε δυσύν κυρίης δουλεύει. Ή στον έναν θα δουλεύεις ή στον άλλον θα πηγαίνεις. Δεν γίνεται να δουλεύεις σε δύο. Και πώς μετά έρχεται κάποιος, και εμείς το αντιλαμβανόμεθα οι κληρικοί, διότι δεν είμαστε χαζοί,
Αντιλαμβανόμεθα ότι αυτό που ζητάει κάποιος ερχόμενος και συμβουλευόμενος από ένα μάγο, έρχεται, ας πούμε, λέει, θέλω να μου τελέσετε 7 ευχέλεια. Ποιος από εσάς που είναι μέσα στην εκκλησία ζήτησε ποτέ αυτή την παραγγελιά? Συνήθως τα μπουζουξίδικα δίνεις την παραγγελιά και λες θέλω τόσα τραγούδια να μου πεις. Δεν πας στον ιερέα να του πεις θέλω τόσα, γιατί ο ιερέας που γνωρίζει και έχει επίγνωση της ιεροσύνης του, εκείνος θα σου πει στο πρόβλημά σου ποια είναι η λύση του προβλήματός σου και πώς θα θεραπευτεί το πρόβλημά σου. Δεν θα το κάνεις παραγγελιά, θέλω αυτό ή πληρώνω για αυτό που θέλω να κάνω και θα μου το κάνεις. Γιατί δεν δίνονται τα άγια τη σκησή. Η λέξη μεταφράζεται, δεν δίνουμε τα άγια στα σκυλιά. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να συμβουλεύει τον πιστό και να του λέει «Κοίταξε, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, εκείνη όμως τη στιγμή θα πας στο παραπόρτ της Εκκλησίας να ζητήσεις από τον νεοκόρο ζέων, προκειμένου να μου το φέρεις και να σου κάνω εγώ ένα ξόρκι το οποίο θα βγάλει το σατανά ή θα αγαπήσεις αυτήν που θέλεις». Αυτά δεν γίνονται. Γιατί όλα αυτά τα ιερά τα διαχειρίζεται μόνον ο ιερέας. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να δίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πίστη, δεν έχουν ευλάβεια, δεν έχουν πραγματικά ορθοδοξία μέσα στη ζωή τους και ορθοπραξία ως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά τα πράγματα φέρνουν μία σύγχυση μέσα στον κόσμο. Πώς λοιπόν ένας ορθόδοξος χριστιανός, βαπτισμένος, γεννημένος μέσα στην εκκλησία, δίνεται την ίδια στιγμή που πηγαίνει στην εκκλησία να πηγαίνει και σε έναν μάγο? Αυτό είναι κατανόητο. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει μέσα στην εποχή μας. Είναι δεδομένη η ανισορροπία η οποία βολοδέρνει έτσι τους ανθρώπους, γιατί δεν υπηρετούν έναν Κύριο, δεν προσκυνούν έναν Κύριο, αλλά προσκυνούν και το Βάλ. Προσκυνούμε και τα είδωλα, πάμε και στην εκκλησία, λίγο να κάνουμε 2-3 φυλαχτά medium, όλα αυτά τα πράγματα, να πάρουμε και κανένα δυνατό φυλαχτό, όπως προχθές είδα σε κάποια αυτοκίνητα, έβαλε, λέει, δυνατό medium, τα βρίσκει όλα. Σου κάνει, λέει, να αγαπήσεις και έναν ο οποίος είναι άγνωστος, αλλά να σε αγαπήσει, να τον τραβήξεις κοντά σου. Τέτοιος μαγνήτης πρώτη φορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά που γίνονται και οι αφελέστατοι εμείς χριστιανοί πηγαίνουμε και τα ασπαζόμεθα, και μόνο που πατάμε το πόδι μας εκεί, γι' αυτόν δε που ασχολείται με τα μάγια, η αποχή από τη Θεία Κοινωνία, εκτός το ότι είναι πάμπολα χρόνια από τα 6 και πάνω, αλλά και αυτός που πηγαίνει σε αυτά τα πράγματα έχει τον ίδιο τον κανόνα. Διότι δεν μπορείς να είσαι στον ίδιο Χριστό και την ίδια που πηγαίνεις ανοίγεις το στόμα σου να βάλεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν ξέρω εν προϋπόθετα ή απροϋπόθετα, μάλλον απροϋπόθετα θα είναι, να κοινωνάς χωρίς να έχεις εξομολογηθεί ότι πήγες στο μάγο ή ότι πήγες στην καφετζού ή ότι έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Να το αγνοείς αυτό και να λες όλος ο κόσμος ένα καφεδάκι βλέπει, ένα φλιτζανάκι, δεν είναι τίποτα. Όμως αυτό δύναται να σε βάλει μέσα στην κόλαση. Και αντί για Χριστό να παίρνεις φωτιά μέσα σου. Αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί μου. Και ιδιαίτερα εμείς που ακούμε το λειτουργικό μας σεμινάριο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι μόνον να μην πηγαίνουμε σε τέτοιους ανθρώπους, αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν, πρέπει να αγωνιζόμεθα να τους βγάζουμε από αυτήν την πλάνη. Μου φέραν προχθές ένα ολόκληρο τέτοιο δυνατό φυλαχτό, το οποίο κάμει, λέει, όλα τα πράγματα να πηγαίνουν καλά στη ζωή σου, και έβαλα την χειρουργική μου ποδιά, το ιερό πετραχύλιο, άνοιξα μία πετσέτα και το χειρούργησα αυτό το δυνατό φυλαχτό που το πήραν από τους δυνατούς αυτούς μάγους, και το τι βρήκαμε μέσα δεν λέγεται. Και αυτά ήταν εν ονόματι για να πάει καλά το σπίτι. Γι' αυτό ήταν σκοτωμένοι όλες οι γιορτές, έπαιζαν μπουνιές μέσα στο σπίτι με το δυνατό φυλαχτό. Αυτά παθαίνουν οι άνθρωποι. Οι αφελέστατοι, και τα πληρώνουν και αυτά κιόλας συν της άλλης. Διότι είναι έξυπνοι αυτοί οι οποίοι τα αρπάζουν. Άλλη δε μία περίπτωση η οποία είναι τραγικότατη, που μόνο την ακούσετε πραγματικά φρύτεται να τα ακούσετε, αλλά θα σας το πω για να δείτε πού καταφεύγει ο άνθρωπος. Εξομολογείτο, έχει πνευματικό, δυνατό πνευματικό, όνομα μεγάλο, και στην περίπτωση, επειδή ο Θεός αργούσε να απαντήσει στην περίπτωση του γιού της, που ο καημένος έπεσε στα ναρκωτικά, όλα αυτά, και περίμενε ότι θα πάει στην εκκλησία, θα πατήσει το κουμπί της προσευχής, θα δώσει το πρόσφορο και το λάδι και αμέσως ο Θεός θα την απαντήσει, θα σταματούσε ο γιος της τα ναρκωτικά, αλλά δεν σταματά έτσι αυτό. Το έχει μια μεγάλη συνέχεια και μια δοκιμασία του Θεού, μπορεί και να γίνει, αλλά και μπορεί και να δοκιμάζει. Πήγε, βρήκε λοιπόν ένα medium,
της λέει το medium, λέει, το βρήκα, λέει, είναι, σας έχουν κάνει αμέσως μαύρη μαγεία. Και όλοι αμέσως πέφτουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτή πείθεται και της λέει, θα σας πάρω, λέει, είναι πολύ μακριά, λέει, τα μάγια. 80 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Πηγαίνει αφελέστατη, μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο μέσα μάγου, με άλλους 2-3 και προχωράει να βρει το medium. Έλεγε το medium στο δρόμο. Α, από πού είναι πνεύμα τα μάγια? Δεξιά. Να στρίψουμε αμέσως δεξιά. Προχωρούσε μετά. Από πού είναι πνεύμα? Α, περιμένει. Σταματούσε το αυτοκίνητο. Αριστερά. Έστρεβε αριστερά. Μια δεξιά, μια αριστερά. Την πήγε εκεί που ήθελε. Εκεί που θα τα βρήκε το πνεύμα τον φώτισε. Τα είχε βάλει αυτός από πριν. Πήγε οι ευλογημένοι μαζί τους που δεν ήξεραν να τους σκοτώσουν. Με άγνωστος πήγαινε. Πληρώνει και 700 ευρώ από πάνω γιατί τα βρήκε τα μάγια αυτός. Βρήκε μια κούκλα καρφωμένα με καρφιά, με δεν ξέρω τι. Και λέει, τώρα λύθηκε το πρόβλημα. Το παιδί της ακόμα είναι μέσα στην κρεπάλη. Έλυσε το πρόβλημα. Πάει στο πνευματικό, της βάζει ο πνευματικός της 3 μήνες ακοινωνισία, να μην κοινωνήσει καθόλου. Αυτή λέει, α, είναι πολύ αυστηρός πνευματικός. Πάει, βρίσκει άλλο, της βάζει 6 μήνες. Έρχεται σε μένα, λέω, μη μου πεις, γιατί το χρόνο θα το ξεπεράσεις. Τελείωσες. Δεν είναι αυτή η κατάσταση στην οποία άνθρωποι που πάμε στην εκκλησία, που εξομολογούμαστε, που λέμε ότι εξομολογούμαστε, να κάνουμε τέτοιες παλαβομάρες στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ προσοχή και προσευχή. Δεν λύνονται τα θέματα εύκολα. Πολλές φορές ο Κύριος μας δοκιμάζει, μας στέλνει αρρώστιες, μας στέλνει περιπέτειες στη ζωή μας. Πρέπει να τις σηκώσουμε. Μπαίνω λοιπόν και στο θέμα ότι λένε πολλοί, οι οποίοι σήμερα, το είπα και στην περασμένη έτσι, στο περασμένο λειτουργικό μας σεμινάριο, ότι υπάρχουν, λέει, κάποιοι οι οποίοι είναι εξορκιστές. Σήμερα δεν υπάρχουν ειδικές μερίδες εξορκιστών στην Εκκλησία. Όλοι οι ιερείς δίνονται, εφόσον υπάρχει το πρόβλημα, με την ευχή του Επισκόπου τους να τελούν όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και φυσικά, εκτός της χειροτονίας, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι δίνονται όλα τα μυστήρια να τα επιτελέσουν και πάλι ο επίσκοπος δεν δίνεται όλα τα μυστήρια να τα τελέσει. Δεν μπορεί να κάνει ιεροσύνη αρχιερέως, να κάνει αρχιερέα, αλλά πρέπει η σύνοδος των αρχιερέων να κάνει αρχιερέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουμε μία αναφορά κάπου και οφείλουμε να ξέρουμε ότι όλα γίνονται με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας. Είναι μερικοί τώρα, έχουν βγάλει ταμπέλες, μοιράζουν και κάρτες Φεϊβολάν, εδώ εξορκιστής. Προσοχή χρειάζεται, αδελφοί μου. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Στο πνευματικό μας θα πούμε πρώτα το πρόβλημά μας. Αλλά πείτε μου ότι είμαστε ακατήχητοι, για να κατανοήσω μετά που τρέχουμε να βρούμε οποιονδήποτε διατείνεται και ό,τι δηλώνεις δυστυχώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα είσαι. Άμα δηλώσεις βασιλιάς, θα έρθουν να σε προσκυνάνε ως βασιλιά. Αν δηλώσω ότι είσαι και τα λοιπά ψυχασθενής, θα σε προσκυνούν. Αν δηλώσω ότι είσαι πρωθυπουργός, θα πούν μάλιστα πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κρίση μέσα στα πράγματα. Αλλά πώς να υπάρχει η κρίση η σωστή, όταν δεν υπάρχει η σωστή κατήχηση? Εκεί πάσχει σήμερα. Συγχωρήστε με που το λέω αυτό το πράγμα. Έχουμε έλλειμμα ορθοδόξου κατηχήσεως, παρότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Είχαμε παλιότερα τον πόνο μας ότι δεν γράφονται στην ταυτότητα το θρησκευμά μας, και τώρα δεν γράφεται φυσικά. Αλλά να σας ρωτήσω, τότε που γραφόταν δηλαδή ήταν πιο χριστιανοί, ορθόδοξοι άνθρωποι, τώρα που δεν γράφεται πάλι στην ίδια κατάσταση δεν είμαστε? Τι προσπάθεια κάνουμε για να γνωρίσουμε τον Χριστό μας, τη λατρεία της Εκκλησίας μας, να λατρεύουμε σωστά το Θεό μας, αφού δεν εντρυφούμε, δεν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία? Άλλος εκκλησιάστηκε, λέει, το Πάσχα και θα ήρθε να εκκλησιαστεί τώρα τα Χριστούγεννα. Ορθόδοξος χριστιανός και λέει, εγώ αγαπώ την Εκκλησία. Πώς είναι το ότι την αγαπάς όταν εκκλησιάζεσαι 2 ή 3 φορές το χρόνο? Τι είδους αγάπη είναι αυτή? Και φιλενάδα και φίλο να έχεις, πιο τακτικά θα τον έβλεπες από ό,τι βλέπεις τον Χριστό. Είναι δυνατόν λοιπόν να λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό μας και μετά να περιμένουμε από τον Χριστό μας, μόλις έχουμε το πρόβλημα, μέσα να μας λύσει το θέμα? Έρχονται παιδιά που έχουν προβλήματα, τα στέλνουν οι γονείς, σύζυγοι δηλαδή, νέα ζευγάρια κτλ, τα οποία δεν ξεκινήσαν με βάση το Θεό. Δεν ξεκινήσαν με βάση την πίστη να εξομολογηθούν, να ξεκινήσουν τη ζωή τους την νέα με το μυστήριο του γάμου. Παντρεύτηκαν στην Εκκλησία, δεν λέει αυτό τίποτα. Πολλοί παντρεύονται, πολλοί βαπτίζονται, αλλά ολίγοι
στην ουσία του πράγματος κατανοούν αυτό που γίνεται. Συνήθως γίνεται από παράδοση, γιατί ας πούμε επιμένουν οι γονείς των παιδιών να έρθουν στην εκκλησία, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να φανεί η νύφη, λέει, στην εκκλησία με τον νυφικό, με την ουρά και όλα αυτά που έχει τον νυφικό της και όλα αυτά τα πράγματα, με τα κουστούμια, με τις μπομπονιέρες, με τα στολίσματα, με τα τραπέζια, με τα γλέντια, γιατί, λέει, έτσι πρέπει να είναι αυτά τα πράγματα. Έρχονται λοιπόν παιδιά σε μια περιπέτεια της ζωής τους, για παράδειγμα, κάνουν κάποιο εξομήτριο, έρχονται στην εκκλησία. Γιατί να μας το κάνει εμάς ο Θεός αυτό το πράγμα? Καθίστε, βρε, λέω, παιδιά. Καθίστε κάτω να το συζητήσουμε. Γιατί τα βάζετε με το Θεό? Εσείς τι κάνετε για το Θεό? Εκκλησιάζετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία να είναι υποχρεωμένος, εντός εισαγωγικών δηλαδή το λέω, τρόπος του λέγει για να εξηγήσω. Εκκλησιάζετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Νηστεύετε Τετάρτης, Παρασκευές και όλες τις Σαρακοστές? Ελεείτε τους ανθρώπους? Τι κάνετε? Τίποτα από αυτά. Τι προεμένετε από το Θεό να σας κάνει? Είστε κοντά, εξομολογήστε? Όχι. Κάνετε εκείνο? Όχι. Κάνετε το άλλο? Διαβάζετε την Καινή Διαθήκη? Όχι. Τι να σας κάνει ο Θεός δηλαδή? Πείτε μου. Αφού τίποτα δεν κάνετε από το Θεό, πώς είναι εδώ να βάζετε με το Θεό? Κάποιον άλλο Θεό πιθανόν θα πιστεύετε. Μπερδέψατε. Ζητάτε το γιατί από τον Θεό, αλλά δεν ξέρετε από ποιον Θεό το ζητάτε. Από αυτόν που έχεις πλασμένο μέσα στο μυαλό σου, και αυτός δεν είναι πραγματικό Θεός, αλλά είναι ο εαυτός σου. Ο εγωισμός γίνεται πολλές φορές Θεός. Από αυτόν τον Θεό ζητάς να σου απαντήσει, που τον έχεις πλάσει εσύ τον Θεό? Άλλος είναι ο Θεός. Ο Θεός για να είναι μέσα σου, πρέπει και εσύ να είσαι μέσα στο Θεό. Αν δεν είσαι εσύ μέσα στο Θεό, δεν πιστεύεις στον αληθινό Θεό. Ο νους σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου έχουν νου Χριστού? Είναι χριστοποιημένα όλα τα όργανα σου? Πώς είναι δυνατόν να απαιτείς μετά από τον Θεό και να του λες γιατί το έκανες αυτό σε μένα? Και γιατί εσύ τι έκανες για τον Θεό δηλαδή? Πρέπει αυτό πολύ να το κατανοήσουμε για να καταλάβουμε την πνευματική μας ραστόνη και αναισθησία ταυτόχρονα. Διότι δεν μπορείς να ζητάς από τον αγαθό, πανάγαθο, φιλέσπλαχνο, ελεήμων Θεό να ζητάς το γιατί και τα αρέστα. Δεν πάει έτσι. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Μας χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ορθοδόξου λειτουργικού μας, λειτουργικής μας κατηχήσεως. Οφείλουμε να ξέρουμε τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Είπα και άλλες φορές, θα πεθάνουμε εμείς και τα παιδιά μας που δεν τα κατηχούμε, δεν θα ξέρουν αυτά τα παιδιά μας ότι οφείλουν να μας κάνουν τα μνημόσυνά μας. Τώρα μείναμε στο κράτος που λέει, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι η επιθυμία, λέει, του κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι σεβαστή. Ποιος το ήρε αυτό το πράγμα? Αλλά στην επιθυμία ενός πατρός ή μιας μητρός ή μιας θείας ματσωμένης που άφησε περιουσία στα ανήψια της και τα λοιπά, βαρβάτες και όλες καταθέσεις και όλα αυτά, δεν οφείλουν και αυτά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι έχουν μία οφειλή σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν χριστιανοί? Αλλά αν τα χριστιανοί δεν τα αφήναν τα χρήματα εκεί, τα αφήναν στον ουρανό. Έτσι έγινε μια φορά, λέει, ένας αυτοκράτορας Ρωμαίος ζήτησε από έναν Άγιο Πάπα της Εκκλησίας, τότε που ήταν ενωμένη η Εκκλησία μας, να του πάει, λέει, όλο το χρυσό, το θησαυροφυλάκιο της Εκκλησίας. Θέλεις θησαυροφυλάκιο, αυτοκράτορα? Αμέσως έρχεται, λέει, ο Άγιος αυτός. Και τι κάνει? Φόρτωσε εκατοντάδες βοηδάμαξα με σακάτιδες, με τυφλούς, με κουτσούς, με φτωχούς. Τους φόρτωσε πάνω και τους πήγε ακριβώς μπροστά στο παλάτι. Λέει, μα εγώ σε ζήτησα το χρυσό, τι μου κουβάλεις αυτούς τους ανθρώπους εδώ? Λέει, αυτοί, λέει, έφαγαν το χρυσό για να γίνουν με το Χριστό. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση την πνευματική της Εκκλησίας μας. Είναι πολλές φορές μία ανακάλυψη. Τώρα, ο δαιμονισμός τι είναι? Πολλοί, ας πούμε, λένε, ας πούμε, τι είναι αυτός ο δαιμονισμός? Είναι η κατάληψη του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματός του από τον Σατανά, τον διάβολο, εξυπαιτιότητος του ίδιου του ανθρώπου. Προσέξτε, δεν ευθύνεται κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο τον άνθρωπο που επιτρέπει τον Σατανά να μπαίνει μέσα του. Απρόσεκτος πνευματικά χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του
και σκλαβώνεται στον διάβολο, δυνάστη. Χάνει την κρίση του. Και κατευθυντήριες γραμμές δίδει πλέον ο άρχον ο διάβολος και όχι ο Θεός στον άνθρωπο. Δηλαδή όταν συντάσσεσαι με τον σατανά, και αυτό και, και στην βάπτιση λέμε αποτάσσει τον σατανά, και λέει τώρα ο ανάδοχος αποτάσσομαι. Είναι δυνατόν βρε εσύ ο ανάδοχος να λες αποτάσσομαι τον σατανά τη στιγμή που ήρθες ανεξομολόγητος να βαπτίσεις, που έχεις αμαρτίες ανεξομολόγητες, που ο σατανάς έχει κάνει μία χρησικτησία μέσα στην καρδιά σου. Είναι δυνατόν εσύ να λες αβρόχης πως είναι αποτάσσομαι τον σατανά? Είναι δυνατόν αυτό ποτέ να γίνει? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η ουσία της βαπτίσεως κάτι της μίας ώρας υπόθεση. Είναι κάτι πολύ βαθύ και η επιλογή των προσώπων οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτή τη διακονία που είναι πολύ μεγάλη. Είναι πραγματικά σαν να βάζεις μία χειροπέδα και να τη σέρνεις αυτή τη χειροπέδα μέχρι να πεθάνεις που γίνεσαι ανάδοχος. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να μην το φέρεις εις πέρας ή να το λες αβρόχης πως είναι? Ποιος είναι τελικά αυτός που αποτάσσεις? Αυτόν με τον οποίο ζεις κάθε μέρα? Ή θα ζεις με τον Χριστό και θα είσαι Χριστοφόρος, ή θα ζεις με τον σατανά? Οπότε δεν μπορείς να πας στη βάπτιση και να λες αποτάσσει τον σατανά και λέει τι να απαντήσω. Εσύ έπρεπε να ξέρεις τι θα απαντήσεις αφού πας να βαπτίσεις. Αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Τρομερή φράση και μόνο να τη σκεφτούμε. Σύγκρια δημιουργούνται έτσι τον άνθρωπο μέσα του. Σηκώνεται η τρίχα του σώματός του ολόκληρη όταν αντιλαμβάνεις ότι πηγαίνεις να παλέψεις με τον σατανά. Και κατευθυντήριες γραμμές δίδει πλέον ο άρχος διάβολος. Ο Όσιος Παΐσιος έλεγε ότι όταν από τον άνθρωπο απομακρύνεται η χάρις του Θεού, τότε αρχίζει ο δαιμονισμός. Από εκεί ξεκινάει. Δαιμονισμός ακόμη προκαλείται από ανθρώπους οι οποίοι καλούν τα πνεύματα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, πόσα παιδιά μου είπαν στην εξομολόγηση και μου το λένε ότι πήγαν λέει σε κάποιο πάρτι και εκεί λέει που στο τέλος κουραστήκανε και καθίσαν κάτω, λέει τώρα να επικαλεστούμε τα πνεύματα. Και μετά ρε παιδιά τι έγινε? Μετά λέει πάτρες σηκωνόμασταν από τις θέσεις μας. Για φανταστείτε, ο σατανάς του σήκωνε από τη θέση για να τον πιστέψουν εκ του θεάματος. Όπως πολύ περίεργη, και γι' αυτό είναι αντίθετη η Εκκλησία μας αυτό, όταν σε περίπτωση εξορκισμό δεν γίνονται οι εξορκισμοί εις κοινήν θέαν πάντων των περιέργων οφθαλμών και ψυχών, αλλά γίνονται κατά πρόσωπον, όπως ακριβώς η Εκκλησία υιοθέτησε την εξομολόγηση την κατηδίαν και όχι την δημοσίαν. Θέλετε να κάνουμε μια δημόσια εξομολόγηση εδώ όλοι μαζί, σήμερα τώρα που ακούμε το σεμινάριο? Να αρχίσουμε να λέμε όλα τα αμαρτήματά μας όλοι, δυνάμεθα, ντρεπόμαστε. Η Εκκλησία υιοθέτησε την κατηδίαν επαφή. Υπήρξε όμως εις την Εκκλησία και η δημοσία εξομολόγησης, ειδικά στους πρώτους αιώνες, όταν κάποιος που αμάρτανε ήταν υπόθεση όλες τις χριστιανικές κοινότητες, γιατί τότε ζούσαν κοινοβιακά οι πιστοί και τους αναγνώριζε ένας τον άλλον, ζούσαν σαν ήταν ένα μοναστήρι. Και ήξερε γιατί η Μαρία κάθεται έξω από την Εκκλησία, γιατί αμάρτησε και πρέπει να πληρώσει για την αμαρτία της. Από τότε που έγινε ιδιωτικά γίνονται κατά κάποιον τρόπο ατομικά τα μυστήρια εφαρμόζουν. Βλέπετε, γίνεται ένας γάμος. Γίνεται μία βάπτιση στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει το δικαίωμα να κάνει 10 γάμους μαζί. Η Εκκλησία δύναται να βαφτίσει όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2016 όλα μαζί, την τάδε ημερομηνία, από τον τάδε μήνα μέχρι τάδε μήνα, θα βαφτίσει όλα μαζί. Η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Πρόβλημα έχουμε εμείς τώρα. Γιατί η Εκκλησία επέτρεψε να εξατομικευθεί το μυστήριο των πιστών για να διευκολύνει τα πράγματα. Αν όμως αυτό είναι ανάγκη κάποτε να ξαναεπιστρέψει και να γίνει, θα το κάνει η Εκκλησία να στεβεύει. Όπως το κάνουμε σήμερα στους αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται να βαπτιστούν στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να τους βαπτίσουμε έναν έναν. Κάνουμε κοινές βαπτίσεις σε κοινές
ημερομηνίες που η Εκκλησία αποφασίζει και γίνεται αυτό το πανηγύρι της χαράς, γίνεται όπως ακριβώς γινόταν στις πρωτοχριστιανικές έτσι κοινωνίες. Καλέσαν λοιπόν τα παιδιά τα πνεύματα και τα πνεύματα δαιμόνισαν τα παιδιά. Ποιος έφταιγε γι' αυτό? Ο Θεός? Όχι. Τα παιδιά γιατί μπήκαν στον πειρασμό? Μπήκαν στον πειρασμό γιατί είχαν περιέργεια. Η περιέργεια δεν σκότωσε τη γάτα, λένε. Διαπιστώνεται και αυτή η κατάσταση στους νέους που από περιέργεια ή από μιμητισμό προσπαθούν να έχουν παρόμοιες εμπειρίες από την εμφάνιση και επίδειξη των δυνάμεων του σατανά. Ήθελες τα πάθε τέστα που λέει ο κόσμος και η λαϊκή παροιμία. Ο γέροντας και όσιος Παΐσιος έλεγε, η επίκληση των πνευμάτων είναι άρνηση πίστεως. Από τη στιγμή που κάποιοι καλούν τον διάβολο και τον δέχονται, αρνούνται τον Θεό. Γι' αυτό σε όσους κάνουν τέτοια, λέω καταρχάς να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν ειλικρινά και στο εξής να προσέχουν, να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν με ευλογία του πνευματικού τους για να αγνιστούν. Έχουν ελαφρυντικά, επειδή είναι παιδιά και το έκαναν σαν παιχνίδι. Αν ήταν μεγάλοι, θα πάθαιναν μεγάλο κακό. Ο διάβολος θα αποκτούσε μεγάλη εξουσία επάνω τους, αλλά και αυτά τώρα τα τραντάζει. Αυτό βλέπετε πολλές φορές, υπάρχουν επιθετικότητες σε αυτά τα παιδιά. Οι μαύρες δυνάμεις του σκότους είναι αδύνατες, λέει ο Όσιος Παΐσιος. Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στον διάβολο και έτσι συντελείται ο δαιμονισμός. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Ακόμη δαιμονισμός προκαλείται όταν κάποιος στέλνει τον συνάνθρωπό του στον διάβολο. Γιατί ακούγεται και αυτή η φράση πολλές φορές, λέει, στα νεύρα μου πάτε, είπα, να πας στον σατανά. Και τον ονόμασε. Αφού τον έστειλε στον σατανά, τι ζητάς και τα ρέστα μετά να πεις, γιατί είναι έτσι όπως είναι? Γιατί εσύ τον έστειλες. Γι' αυτό ακριβώς όσοι σχεδόν νέοι ακούν τέτοια τραγούδια και πολλές φορές υπάρχει δε περίπτωση ο δαιμονισμός να προκληθεί από τον ίδιο τον διάβολο κατά παραχώρηση Θεού. Έχουμε και τέτοια περίπτωση. Επίσης, δαιμονισμός προκαλείται από ανυποψία στους νέους που ακούν τραγούδια με περιεχόμενο σατανικών επικλήσεων. Γιατί υπάρχουν και τέτοια τραγούδια. Αυτά τα βαριά, τα heavy που λέμε, αυτά τα heavy metal και οτιδήποτε άλλο, δημιουργούν στα παιδιά μας αυτούς τους δαιμονισμούς. Γιατί τα βλέπεις, οι κινήσεις τους, οι φάτσες τους. Τα παιδιά υποφέρουν με αυτή την κατάσταση εξαιτίας ενός σειρμού, μιας μόδας, που είναι, σου λέει, θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Δεν μπορείς να μου το απαγορεύσεις. Τώρα δε φυσικά, παλιότερα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος γονέας σε παλιότερες εποχές να πάρει το κασετόφωνο από το παιδί και να μην ακούσει το βράδυ το παιδί το τραγούδι αυτό που ήθελε. Τώρα όμως με τα κινητά, με τα ίντερνετ και τα λοιπά, το παιδί με τα διαδίκτυα έχει τη δυνατότητα να ακούει ό,τι θέλει. Χωρίς να το καταλαβαίνουν οι νέοι, επικαλούνται έμεσα δια των τραγουδιών το σατανά. Γι' αυτό ακριβώς όσοι σχεδόν νέοι ακούν τέτοια τραγούδια, αποκόπτονται πρώτα από την Εκκλησία και δεύτερον από τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή από την εξομολόγηση και από τη Θεία Κοινωνία. Διότι μέχρι προχθές ερχόταν το παιδί. Τώρα εξαιτίας του ότι έμπλεξε, βλέπετε, ο σατανάς δεν το επιτρέπει να έρθει. Και λέει αυτό, α, λέει, το παιδί μου δεν έρχεται. Μα είναι δαιμονισμένο το παιδί σου. Έχει σατανά μέσα που δεν έρχεται. Αλλά οι γονείς, εμείς οι αφελείς που δεν γνωρίζουμε και δεν κατανοούμε τι γίνεται, αισθανόμαστε ότι το παιδί μας είναι καλό, έχει επηρεαστεί από κάπου. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι δαιμονισμός. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι είναι δαιμονισμένο το παιδί σου, πρέπει να βγάζει αφρούς και να χτυπιέται, να γουρλώνει τα μάτια του? Όχι. Υπάρχουν πολλές μορφές δαιμονισμού. Για ο διάβολος επηρεάζει τον άνθρωπο ανάλογα με τη δεκτικότητά του και αναλόγως της καρδιάς του. Θεραπεύεται ο δαιμονισμός? Ναι ή όχι, με τα όσα είπαμε. Όταν μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο Χριστός, τότε θεραπεύεται. Και για να μπει ο Χριστός πρέπει ο άνθρωπος να δώσει την ψυχή του στον Θεό. Αυτό γίνεται με τη συμμετοχή στη μετοχή μας στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση,
τη μετάνοια δηλαδή. Η μετάνοια είναι η βασική λέξη του μυστηρίου της εξομολόγησης, γιατί χωρίς μετάνοια μπορείς να πας να λες όπως πάνε πολλοί σήμερα στον ψυχολόγο, λίγο την καρδιά τους λένε και μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε. Άμα ακούσετε όλοι θέλουν να μιλάνε σήμερα. Μιλάνε, δεν έχει αυτή. Το μυστηριακό είναι το σημαντικότερο. Μετάνοια υπάρχει για να επιστρέψεις από εκεί που ξεκίνησες, γιατί αυτή είναι η βάση. Εάν δεν υπάρχει μετάνοια, και πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση χωρίς όμως να έχουν μετανοήσει για αυτά τα οποία κάνουν. Και γι' αυτό φυσικά μπαίνουν, βγαίνουν, το ίδιο πράγμα. Πρέπει να πετάς άμα φύγεις από το εξομολογητήριο, από το πνευματικό, να πάρεις τέτοια δύναμη που να αποφασίσεις πραγματικά να αλλάξεις την ζωή σου. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν γίνεται να είσαι κοντά στο Θεό αν δεν έχεις πραγματικά μετάνοια. Η Θεία Ευχαριστία με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, καθώς και με τον τακτικό εκκλησιασμό, επέρχεται μία ισορροπία στα πράγματα. Το αποτέλεσμα των εξορκισμών, η θεραπεία δηλαδή των δαιμονισμένων, πότε θα έλθει, γιατί είναι και αυτό το αίτημα. Έχουμε μάθει στην ανυπομονησία και οι μεγάλοι άνθρωποι δυστυχώς είμαστε πιο ανυπόμονοι από τους μικρούς. Να το ομολογήσουμε. Για πείτε όλοι, είστε ανυπόμονοι, ναι ή όχι? Είμαστε, πρέπει να πούμε. Γιατί αυτό είναι και ο κανόνας του χριστιανού Ορθοδόξου, να κρατάει την υπομονή του. Να την τηρεί την υπομονή. Βλέπετε, δεν αντέχουμε. Έρχεται μια αναποδιά. Φωνάζουμε, κάνουμε, χαλάμε τις καρδιές μας. Μαλώνουμε με τα τέρια μας. Έτσι, βλέπετε, η κατάσταση αυτή δείχνει και έναν εσωτερικό εγωισμό. Ο οποίος εγωισμός και λέει ο άλλος, πότε θα θεραπευτεί το παιδί μου από το δαιμονισμό, ε? Αυτό κανείς από τους ανθρώπους, αδελφοί μου, δεν το γνωρίζει, παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει με ειλικρινή μετάνοια να επιστρέψει στο Θεό, τότε φεύγει ο δαίμονας και θεραπεύεται ο άνθρωπος με τη μυστηριακή ζωή. Αναφέρω συχνά πυκνά και το παράδειγμα, το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν θα σταματήσω να το λέω, και για όσους δεν το άκουσαν και για όσους το άκουσαν, ας το ξαναεπαναλάβουμε, είναι ότι παλαιότερα οι άνθρωποι πηγαίναν στα μοναστήρια, σε εκκλησίες, πηγαίναν όλοι μαζί με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές για να σώσουν έναν άνθρωπο που είχε το πρόβλημά του. Σήμερα δεν δίνουμε χρόνο για να λύσουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας, ούτε των ίδιων των παιδιών μας. Λέει μια μάνα, λέει, το παιδί μου, λέει, δεν πάει καλά, πάτερ. Λέω, κάνεις προσευχή? Έκανα. Τη συμβούλευσε κάποιος να κάνει προσευχή και είπε, έκανα. Γιατί δεν λέει, κάνω προσευχή συνεχώς? Γιατί δεν πιστεύει στην ουσία το αποτελέσματος της προσευχής. Της φαίνεται ότι βαριέται, κοιμάται. Γι' αυτό και κοιμάται μονίμως. Γιατί αν ήταν ξύπνια, θα είχε πιάσει το κομποσκήνι, θα είχε πιάσει τις θείες λειτουργίες μία-μία, θα είχε πραγματικά ξεροσταλάξει την προσευχή και θα έφευγε ο σατανάς που υπάρχει μέσα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από τον σατανά? Το 70%. Το 70% των θρησκευμένων ανθρώπων πάσχουν από τον σατανά. Μεγάλο το ποσοστό, ε. Πάσχουν όμως οι άνθρωποι. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι σατανάς είναι να πέφτεις κάτω και να αφρίσεις. Όχι. Όταν μαλώνεις μέσα στη μέση στο δρόμο με τον αδελφό σου, ποιος σατανάς είναι αυτός που λέγεται εγωισμός, ο οποίος σε καβαλάει επάνω και βγαίνεις έξω και πέφτεις μπουνιές μαζί του, πέφτεις μπουνιές. Γιατί σε προσπέρασε, γιατί σε χτύπησε στο αυτοκίνητο και δεν προσέχαν και οι δύο και χτυπήσαν και μετά γίνεται το έλα να δεις. Πώς είναι δυνατόν μια γειτόνισσα να μαλώνει με τη γειτόνισσά της, εάν δεν είναι ο σατανάς μέσα? Και κανένας δεν ομολογεί δηλαδή στο τέλος ότι φταίω, γιατί ο άλλος φταίει. Και για την Ελλάδα μας φταίνε άλλοι πάντα, λέμε. Κανένας δεν λέει ότι φταίμε και εμείς. Οι αμετανόητοι εμείς δεν λέμε ότι φταίμε, δεν λέμε τη συγγνώμη, φταίξαμε. Δεν βγήκε κανείς πολιτικός να πει έφταξα, βρε παιδιά, πώς θα το πει αυτό το πράγμα? Πώς θα πει ότι σας οδηγώ στην καταστροφή? Πουλάω την Ελλάδα, την ξεπουλάω. Πώς θα το πει αυτό το πράγμα κάποιος όταν έχει εγωισμό μέσα του και έπαρση? Εδώ κάνει το παιδί σου μια ζημιά και του λες, βρε Γιαννάκη, βρε Χριστάκη, βρε Μαρία μου, εσύ την έκανες? Όχι. Πόσες φορές το ρωτάς και στο λες, ναι, αφού φοβάται
το στριμώχνεις, γιατί εντάξει, το παιδάκι πόσα επιχειρήματα θα έχει. Μα γιατί με γάνιασες τόσες ώρες και δεν μου λες ότι το έκανες εσύ από την αρχή. Και του λες, δεν θα σε μαλώσω, δεν θα σε χτυπήσω, δεν θα κάνω εκείνο το άλλο, απλώς να ξέρω ποιος θα... Όχι, εγώ, δεν το έκανα. Και το έκανε εκείνο. Και μετά από λίγη ώρα, λέει, εγώ το έκανα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ να έρθουμε κοντά εις τον Θεό μας για να κατανοήσουμε εάν πραγματικά είμαστε ή δεν είμαστε. Και ξέρετε, δεν είναι αυτό να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε, αν είμαστε στην καλύτερη θέση. Πάντα ο σατανάς υφίσταται. Γιατί πάντα είναι ο ασκητικότερος και από τους νηστευτές ο ακρεφνής νηστευτής, ο σατανάς. Έχει μεγάλα χαρίσματα, διότι ποτέ δεν κοιμάται, διότι ποτέ δεν τρώει. Ενώ όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε έχουμε τα αντίθετα από αυτόν. Και κοιμόμαστε και τρώμε. Και αυτός μονίμως βρίσκεται στο ποδοβολητό. Θα μου πεις, πώς μπορείς κάποιος να νικήσει αυτή τη δύναμη του σατανά? Την είπαμε ότι ο σατανάς είναι πιο κάτω από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η δύναμη, η πίστη μας είναι αυτή που μας κρατάει και μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε. Οι εξορκισμοί τώρα, τους οποίους διαβάζει η Εκκλησία μας και τους οποίους είπαμε ότι υπάρχουν μέσα στο εφολόγιο της Εκκλησίας μας, οι επίσημοι υπάρχουν και ανεπίσημα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας, τα οποία δεν έχουν περάσει στο επίσημο σώμα, το λειτουργικό, το βιβλίο της Εκκλησίας μας. Κυκλοφορούν διάφοροι εξορκισμοί, διάφορες ευχές από πολλούς συγγραφείς οι οποίοι έγραψαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί και εκείνοι οι εξορκισμοί, εκείνες οι ευχές, αλλά σημαίνει ότι όταν έχουμε κάποιες ευχές μέσα στο εφολόγιο, τις χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, είναι αυτές οι γνωστές, τα γνωστά κείμενα. Δύναται όμως και κάτι νεότερο συγγραφικό που θα βγει να το χρησιμοποιήσει η Εκκλησία, εφόσον εγκριθεί πρωτίστως από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας. Οι εξορκισμοί λοιπόν είναι μια σειρά ευχών που υπάρχουν στο ευχολόγιο της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας. Οι ευχές έχουν και τον συγγραφέα τους, δηλαδή ποιος τις έγραψε. Συνήθως τις περισσότερες ευχές που έχει μέσα το ευχολόγιο της Εκκλησίας, όπως και τα μυστήρια, εκτός από τα γνωστά μυστήρια των θείων λειτουργιών, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, για τα άλλα δεν έχουμε συγγραφέα να γράφει ότι το έγραψε ο τάδε ή ο τάδε. Κρατήσαν οι συγγραφείς, οι πατέρες αυτή της Εκκλησίας, μία ανωνυμία. Έβαλαν ανωνύμου συγγραφέως επάνω, δεν υπάρχει συγγραφέας. Οι εξορκισμοί στο ευχολόγιο που βρίσκονται έχουν όνομα του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο Μέγα Ευχολόγιο λοιπόν και στο Μικρό Ευχολόγιο, που είναι τα επίσημα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, υπάρχουν ευχές είτε εξορκισμοί επί πασχόντων υποδαιμόνων και επί πάσαν ασθένειων, που αποδίδονται οι τρεις πρώτες στο Μέγα Βασίλειο και οι άλλες τέσσερις στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εκτός φυσικά των ανωτέρων ευχών υπάρχουν και άλλες σύγχρονες, όπως είπα προηγουμένως, εξορκιστικές ευχές που έχουν ως συγγραφείς Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίες όμως για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν καταχωρήθηκαν στο επίσημο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Πάντως, όπως φαίνεται και από το περιεχόμενο των εξορκισμών που κυκλοφορούν ανεπίσημα, αυτά δηλαδή που διαβάζουμε, συνήθως λέμε διάφορα ονόματα που κυκλοφορούν σε τύπου προσευχηταρίων, τα οποία είναι απλοϊκές συνθέσεις, μη έχοντας όμως θεολογικά ερίσματα. Όπως για παράδειγμα κυκλοφορούσε και μία ευχή, και κυκλοφορεί ακόμη μία ευχή, την οποία κάναμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο για τον Άγιο Θαδαίο, ας πούμε, που η ευχή αυτή δεν ερίδει βάση θεολογικής έτσι τεκμηρίωσης. Ήταν πολύ εκλαϊκευμένη, λέει, αν μου κάνεις αυτό θα σου κάνω εκείνο. Τι είναι ο Άγιος, αλυσβερίσει, σούπερ μάρκετ είναι, σου παίρνω για να σου δώσω και τα λοιπά. Αυτά δεν ισχύουν σε προσευχές αυτού τύπου, ούτε του τύπου η ευχή να τη διαβάσεις 9 φορές για να πετύχει έτσι τη ζωή σου. Και πολλοί άνθρωποι, αντί να πάνε να εξομολογήσουν το πνευματικό τους, αρέσκονται σε τέτοιου είδους συνταγολόγια να διαβάσουν αυτό και σου λέει, απέναντι στο Θεό έκανα το χρέος μου. Είναι πολύ νομικίστικος αυτός ο τρόπος να πλησιάσεις τον Θεό σου. Άμα δεν υδρώσεις, δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσεις τον Θεό σου.
Δεν έχουν όλα τα κείμενα τα οποία κυκλοφορούν, γι' αυτό και η Εκκλησία σαν την μέλισσα, όχι ότι τα απαγόρευσε αυτά τα κείμενα, υπάρχουν τέτοια κείμενα, αλλά η Εκκλησία πήρε, θα λέγαμε, την αφρόκρεμα, τα καλύτερα, τα πιο θεολογικά, αυτά που πραγματικά δεν πέφτουν όταν τα πάρει και τα εγχειρήσει κάποιος ειδικός θεολόγος, να πει ότι αυτό πραγματικά είναι κείμενο ορθόδοξο. Υπάρχουν και άλλα τα οποία βγήκαν, ας πούμε, από ανθρώπους απλοϊκούς, αγραμμάτους τις περισσότερες έτσι φορές, από μια λαϊκή αντίληψη, τα οποία περί προσέγγισης του Θεού, τα οποία μπορεί να έχουν μέσα και δυσιδαιμονικά ή προληπτικά έτσι στοιχεία. Και η Εκκλησία αυτά τα απορρίπτει και καλώς κάνει, διότι ορθοδόξως πρέπει να κινούμεθα πάντοτε στη ζωή μας. Οι εξορκισμοί λοιπόν του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιερού Χρυσοστόμου είναι τα μόνα επίσημα κείμενα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας ανεπιφύλακτα για τους εξορκισμούς και τα οποία είναι μεστά πραγματικά θεολογικών νοημάτων. Στο επίσημο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας είναι κατοχυρωμένες προς άμεση χρήση από τους λειτουργούς ιερείς οι ευχές του Μεγάλου Βασιλείου που είπαμε ότι είναι τρεις στον αριθμό, τρεις εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου και τέσσερις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τώρα θα μου πείτε πώς ξέρετε ότι αυτές οι ευχές είναι οι πιο παλιές ευχές. Βλέπετε, εδώ έρχεται η επιστήμη της ιστορίας της λατρείας, η λειτουργική επιστήμη, να μας το πει αυτό το πράγμα, ότι τις δύο ευχές του Αγίου του Χρυσοστόμου και την πρώτη και την δεύτερη την εντοπίζουμε σε αρχαία λειτουργικά ευχολόγια, φανταστείτε, του 10ου-11ου αιώνα. Έχουμε δηλαδή πολλά λειτουργικά χειρόγραφα που τις περιλαμβάνουν, οπότε αδιαφεσβήτητα και από τον 9ο αιώνα να ήταν κείμενα, τα οποία, ξέρετε, όταν το εντοπίζεις μία ευχή σε ένα χειρόγραφο του 9ου ή 10ου αιώνα, σημαίνει ότι η Εκκλησία ήδη 2-3 αιώνες το χρησιμοποιούσε από πριν αυτό το κείμενο, και να είναι το 7ου αιώνα και να είμαστε σήμερα στον 21ο αιώνα και να το χρησιμοποιεί η Εκκλησία τόσους αιώνες αυτό το κείμενο, είναι πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό, ότι η Εκκλησία όλα αυτά τα κείμενα τα έχει περάσει μέσα από τόσες γενιές γενεών και τα οποία έχουν διαβάσει τόσοι και τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και τα λοιπά, και μόνο αυτό να σκεφτείς ότι αυτά τα κείμενα είναι αγιασμένα και δεν επιδέχονται έτσι καμία άλλη τροποποίηση. Εξορκιστικές ευχές επίσης υπάρχουν και άλλες μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, όπως είναι αυτές του Αγίου Μάρτυρος Τρίφωνος, και αυτές διαβάζονται για τους κήπους, τα χωράφια, τα αμπέλια και τα λοιπά, τα οποία σε παλιότερες εποχές η Εκκλησία είχε ειδικές ευχές, διότι φανταστείτε ο κόσμος πόσο υπέφερε από τις ακρίδες, από διάφορες έτσι περιστάσεις, και αναφέρονται αυτά τα ονόματα όλα μέσα στις ευχές. Όταν θα φτάσουμε σε αυτές τις ευχές θα τα πούμε εκτενέστερα και καλύτερα. Πάντως, για να κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, οφείλουμε να πούμε ότι εμείς ως γνήσια τέκνα της Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ το τι κυκλοφορεί και οφείλουμε να πηγαίνουμε στους επαΐοντες κληρικούς να τους ρωτούμε το τι δέον γενέστε στην λειτουργική μας ζωή. Θα χρειαζόμαστε τη συμβουλή. Και η συμβουλή, όπως πας στον καλό γιατρό και τον βρίσκεις τον καλό γιατρό και ρωτάς αν έχει επιτυχίες ή όχι, έτσι είναι και τα θέματα της πίστης, που είναι πολύ ανώτερα από το σώμα μας, τα λειτουργικά μας θέματα, η πίστη μας, να την ανακαλύπτουμε και να παίρνουμε σωστές συμβουλές και να τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας, αδελφοί μου. Αμήν. Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα.